Κυρία Εύερχε, δεν χρειάστηκε να τα ψάλετε εσείς στη Σύρο. Πήγαν όλα καλά τα πράγματα από ό,τι είδαμε. Αν και με λίγα παρατράγουδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από ό,τι είδαμε από τηλεοράσεις. Ένα σχόλιο πρώτα για την τελετή ορκομοσία σας και μετά για τις ευχές σας για τα Χριστούγεννα. Βεβαίως υπήρξε έτσι αρκετή προσπάθεια για να πετύχουμε αυτό που σήμερα πια είναι πραγματικότητα, είναι γεγονός. Υπήρξε και παρασκήνια, το γνωρίζουμε. Πιέσεις μέχρι τελευταία στιγμή. Να σας πω κάτι, κύριε Κιάρη, ο επιμένω Νίκα, εγώ θα μείνω σε αυτό μόνο. Ναι. Και πιστεύω ότι αν δεν υπήρξε όλη αυτή η πίεση, μέχρι και το τελευταίο βράδυ είχαμε ολονύχτη επικοινωνία με το κέντρο, δεν θα πετυχαίναμε αυτό που πετύχαμε. Mm-hmm. Είμαι της άποψης ότι πάντα πρέπει να παλεύει κανείς και οι κατακτήσεις έρχονται στη συνέχεια. Και αυτό δεν γίνεται για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για το καλό των δεκανησίων. Δεν ζητάμε να πάρουμε από τη Σύρο, ζητάμε να αυτά που δικαιούμαστε, τις ισορροπίες να κρατήσουμε. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, το είδαμε και τώρα δηλαδή στη Σύρο με την πρώτη επαφή που είχαμε τους συναδέλφους εκεί, ότι πρέπει να αναπτυχθεί και σε εμάς και σε εκείνους η περιφερειακή συνείδηση. Δυστυχώς, αντί να ξεκινήσουμε με αυτό το δεδομένο, υπήρξαν όλα αυτά τα παρατράγουδα από πριν, χωρίς δική μας ευθύνη, έτσι. Και υπήρξε ένα κακό κλίμα, τέλος πάντων δεν ήταν τα πράγματα έτσι τόσο ομαλά όσο θα έπρεπε. Πιστεύω όμως και μετά το τελευταίο βράδυ, το βράδυ που βρεθήκαμε όλοι μαζί, μετά πια και την υπόσχεση, την ορκομοσία μας καταρχήν και την υπόσχεση του Υπουργού ότι όλα θα πάνε κατευχήν, υπήρξε κατανόηση από τους συναδέλφους εκεί και έχουν αντιληφθεί ότι δεν είμαστε παράλογοι, απλά απαιτούσαμε το καλό του τόπου μας και εμείς. Όχι του τόπου μας μόνο για τα δωδεκάνησα, αλλά και την ισόρροπη ανάπτυξη, όπως είπαμε, και την ισορροπία στην διοίκηση και των δύο νομαρχιών. Έχει επέλθει, θεωρείτε, με την απόφαση Ραγκούση αυτή η ισορροπία, ναι, όταν με τις τρεις γενικές διευθύνσεις. Είναι ακριβώς ισορροπία. Παρότι εμείς έχουμε περισσότερο πληθυσμό, το γνωρίζουμε, παρότι η Ρόδος έχει πολύ περισσότερα από ό,τι έχει η Σύρος, να πω ένα χαρακτηριστικό. Ναι. Ακόμα και τα κτίρια της περιφέρειας τώρα θα πρέπει να νοικιαστούν στη Σύρο. Έτσι. Ενώ εμείς έχουμε όλη αυτή την υποδομή. Έχουμε περισσότερο πληθυσμό, η ανάπτυξη είναι πολύ μεγαλύτερη τουριστική εδώ πέρα και το γεγονός ότι φέραμε την γενική διοίκηση τουρισμού εδώ είναι μεγάλη κατάκτηση. Παράλληλα με την γενική, συγγνώμη, την γενική διεύθυνση, είπα διοίκηση, παράλληλα με την γενική διεύθυνση του αγροτικής ανάπτυξης. Γιατί σας έλεγα και προηγούμενα ότι θα πρέπει πια από εδώ και πέρα προκειμένου να αναπτυχθούν, να επιβιώσουν μάλλον και να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται οι συμπολίτες μας στον χώρο του τουρισμού, θα πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Αυτή είναι η εναλλακτική πρόταση σήμερα, μαζί με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε νησιού ξεχωριστά, για να μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια σαν τόπο, σαν ενιαία περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Εγώ θέλω να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, θέλω να ευχηθώ δύναμη σε όλους τους αναλαμβάνουν τα ηνία τώρα και στους νέους δημάρχους με τους συμβούλους τους και σε όλους εμάς, τους συναδέλφους μου, γιατί τα χρόνια που μας έρχονται είναι πάρα πολύ δύσκολα, μπαίνουν τώρα τα θεμέλια έτσι, σε αυτό το ξεκίνημα που γίνεται για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση. Είναι μια μεγάλη τομή, δεν το έχουμε αντιληφθεί όλοι, θα φανεί στην πορεία. Και εκ του γεγονότος ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά κενά και αδιευκρίνιστα πράγματα, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ τα πρώτα χρόνια. Όμως, όπως και να είναι. Μιας και μη είπατε για κενά, και ενώ θα υπάρχει και για το, σε επίπεδο επαρχείου. Δεν μιλάω μόνο για τη θέση τη δική σας, αλλά γενικότερα για τις υπηρεσίες του επαρχείου, τις οποίες παρέχει μέχρι τώρα. Τα τμήματα παραμένουν. Ναι. Τα τμήματα παραμένουν σε όλα τα επαρχεία. Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται πολιτικός προϊστάμενος. Αυτό είναι ένα κενό. Εκτός για να αναλάβετε αντιπεριφερειάρχης, όπως γράφτηκε. Όπως γράφει, παίζει και αυτό είναι στη δικαιοδοσία του Περιφερειάρχη. Ναι. Ναι, δεν έχει να κάνει ούτε με την πρωτιά στους σταυρούς, ούτε τίποτα. Ο ίδιος έχει να κάνει τη θέση ευθύνης εδώ, ποιος θα, αν θέση θα υπάρξει μια θέση ευθύνης. Πάρα πολύ καλά, ναι, χρειάζεται ένας πολιτικός προϊστάμενος. Θα δούμε τώρα ποια λύση θα βρεθεί από πλευράς του Περιφερειάρχη. Βέβαια, αυτό που εμένα μου άρεσε στην τοποθέτηση του Γιάννη Μαχαιρίδη στη Σύρο, ήταν ότι θα αξιοποιηθούν άπαντες οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι μη εκλεγμένοι, γιατί υπάρχουν επιτροπές. Σωστά. Ο καθένας μπορεί να αναλάβει ευθύνη για κάτι και να το φέρει σε πέρας. Και νομίζω ότι με πολλή δουλειά, με αγάπη για αυτό που κάνουμε, θα βάλουμε τα θεμέλια, όπως είχα πει και προηγουμένως, για αυτό το νέο οικοδόμημα που ξεκινάει και λέγεται διοικητική μεταρρύθμιση. Χρόνια πολλά σε όλους και υγεία.
Να είστε καλά.